news.leapress. Η αλήθεια χωρίς εμμονές, με καθαρή ματιά και αληθινά γεγονότα. Prime News, ο ιστότοπος ενημέρωσης με αποκλειστικά ρεπορτάζ. Ειδήσεις από Ελλάδα και κόσμο. Στήριξε την δημοσιογραφική ομάδα της primenews.leapress. Επισκεφτείτε μας και διαβάστε τα ρεπορτάζ της primenews.leapress. primenews.leapress, εδώ γράφουμε την αλήθεια. Ευγενική υπενθύμηση. Η τρομολαγνία δεν συμβάλλει στην αντικειμενική ενημέρωση του πολίτη. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Βεβαίως, η τρομολαγνία δεν συμβάλλει στην ενημέρωση του πολίτη. Πολλές φορές όμως κάποιες ειδήσεις, κάποια νέα αγγίζουν την τρομολαγνία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι τρομολαγνία. Είναι απλά μια δυσάρεστη αλήθεια. Και μια τέτοια δυσάρεστη αλήθεια θα αναλύσουμε σε αυτό το podcast. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα είναι σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Λιγότερες από 10 γεννήσεις ετησίως σε μία στις 3 δημοτικές ενότητες. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις της, το δημογραφικό πρόβλημα. Η δημογραφική συρρήκνωση που απειλεί την χώρα μας συνδυάζεται με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα. Η κρίση αυτή, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αγνοημένη από την κεντρική πολιτική ατζέντα, οδηγεί σταθερά την Ελλάδα σε αδιέξοδο, φίλες και φίλοι. Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά. Οι γεννήσεις μειώνονται δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ του 1979 έως το 1983 και το 2014 έως το 2019, οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 37%. Και αναμένεται περαιτέρω μείωση κατά 13% στην περίοδο 20 με 25. Αυτή η τάση έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς όλο και περισσότερα σχολεία κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών. Δημογραφική εξαφάνιση σε πολλές δημοτικές ενότητες. Η μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, IDM, αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα δεν είναι ομοιόμορφο σε όλη την επικράτεια. Μια στις 3 δημοτικές ενότητες της Ελλάδας καταγράφεται λιγότερο από 10 γεννήσεις ετησίως, ενώ σημαντικό ποσοστό αυτών δεν έχει καθόλου γεννήσεις, σύμφωνα με την μελέτη. Οι περιοχές με τις περιορισμένες γεννήσεις έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως γύραση πληθυσμού και χαμηλή αναλογία νέων ανθρώπων σε αναπαραγωγική ηλικία. Φίλες και φίλοι, η ανησυχητική ανισοκατανομή πληθυσμού είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που ενισχύουν το πρόβλημα. Είναι η άνιση κατανομή του πληθυσμού. Το 10% των δημοτικών ενωτήτων συγκεντρώνει το 62% του πληθυσμού, ενώ πολλές περιοχές έχουν σχεδόν εγκατελειφθεί, χωρίς
λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται από την έλλειψη ενός εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να καταραίει η δημογραφική ισορροπία σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Η λύση, φίλες και φίλοι, η λύση είναι το ολιστικό εθνικό σχέδιο. Το πρόβλημα της υπογεννητικότητας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μονοδιάστατα, όπως τονίζει και ο διευθυντής του ΙΔΕΜ Βύρον Κοντζαμάνης. Ένα εθνικό σχέδιο δράσης για το δημογραφικό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, εκτός από τις γεννήσεις, και τις μεταναστεύσεις και την θνησιμότητα. Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσες και στρατηγικές παρεμβάσεις για να αποφύγει το δημογραφικό μαρασμό. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αυτός ο μαρασμός, ο δημογραφικός μαρασμός, είναι ίσως μία φράση, μία σύνθεση δύο λέξεων, πολύ ανησυχητικό. Σαν φράση, σαν έννοια, σαν εξήγηση. Η Ελλάδα μας, η χώρα μας, σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να διεκδικήσει τίποτα. Τίποτα σαν Έλληνες, σαν Ελλάδα, διότι απλά θα είναι λιγότεροι σαν έθνος, σαν καταγωγή, σαν ρίζα αν θέλετε, από όλους εκείνους οι οποίοι θα έχουν έρθει και θα έχουν κατοικήσει στην χώρα αυτή. Προς Θεού, δεν θέλω να το λάβετε σαν σχόλιο φόβου, σαν σχόλιο ίσως κάποιοι να το μεταφράσουν σαν ρατσιστικό σχόλιο. Δεν έχει να κάνει, ειλικρινά πιστέψτε με. Δεν είπα κανένα, ποτέ κανένας να μην έρθει να μείνει στην πατρίδα μας, αλλά θα πρέπει κυρίαρχος λαός να είναι σε αυτήν την πατρίδα οι Έλληνες. Δεν μπορώ να διανοηθώ, ειλικρινά πιστέψτε με, μία πατρίδα, την πατρίδα μας, να έχει λιγότερους Έλληνες από όλους τους άλλους που θα έχουν έρθει και θα έχουν κατοικήσει, φίλες και φίλοι, στα σπίτια μας. Εξηγώ, ειλικρινά εξηγώ και λέω το εξής πράγμα. Δεν είναι ρατσιστικό το σχόλιο. Είναι καθαρά εθνικό, καθαρά πατριωτικό, με υγεία πατριωτικό. Όχι με θερμοκεφαλισμό, όχι με αιμονή, όχι με φωνές. Πλέον ειλικρινά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα πάρα πολύ λογικά και ήρεμα. Την πρώτη ευθύνη στο 100% την έχει η κυβέρνηση. Όχι όμως μόνο αυτή η κυβέρνηση. Και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη και η παραπροπροηγούμενη. Θα μου πεις, ξέρεις, όλες αυτές οι προηγούμενες που μας λες τώρα, οι ίδιοι ήταν. Όχι, δεν ήταν οι ίδιοι. Η σύνθεση υπουργών άλλαζε σε κάποια κυβέρνηση. Αλλάζει η σύνθεση, αλλάζουν τα σχέδια. Τα κόμματα πάντα τα ίδια είναι. Οι υπουργοί αλλάζουν και ο κάθε... Υπάρχει μια παροιμία, φίλες και φίλοι, που λέει ότι άλλοι παπάδες ήρθανε και άλλα χαρτιά κρατάνε. Αυτοί οι παπάδες λοιπόν
ας πούμε ότι είναι οι υπουργοί και αυτά τα χαρτιά που κρατάνε τα άλλα, ας πούμε ότι είναι η γραμμή και τα νομοσχέδια τα οποία φέρουν στην Βουλή προς ψήφιση για να γίνουν νόμοι. Και αυτοί οι νόμοι που γίνονται επιτέλους, που ψηφίζονται και γίνονται επιτέλους νόμοι, είναι το κλειδί. Το κλειδί που θα μπορέσει ο Έλληνας να κάνει παιδιά. Το κλειδί που θα μπορέσει ο Έλληνας να μεγαλώσει παιδιά. Το κλειδί που θα μπορέσει ο Έλληνας να σπουδάσει τα παιδιά του. Το κλειδί που θα μπορεί ο Έλληνας να αναθρέψει τα παιδιά του. Το κλειδί που θα μπορέσει ο Έλληνας να τα καταφέρει. Πώς μπορεί όμως, φίλες και φίλοι, αυτό το κλειδί να είναι η αφορμή που θα ανοίξει η πόρτα της ευημερίας στην οικονομία, στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην ανατροφή των παιδιών μας, όταν το κλειδί αυτό είτε για άλλη κλειδαριά είναι, είτε σπασμένο είναι? Επομένως, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι όντως η Ελλάδα χρειάζεται άμεση στρατηγική παρέμβαση για να αποφύγει το δημογραφικό μαρασμό, όπως λέει και τονίζει ο διευθυντής του ΙΔΕΜ, κύριος Βύρον Κοτζαμάνης. Θα πρέπει λοιπόν να έρθουν τομές οριζόντιες, κάθετες, οι οποίες να ευνοούν τον Έλληνα πολίτη. Θα πρέπει να έρθουν τομές, να γίνουν τομές, να το πω καλύτερα, που να ευνοούν τον φορολογούμενο, που να μπορούν να του δώσουν το δικαίωμα όχι να κλέψει το ελληνικό κράτος, αλλά να δουλέψει και να μπορεί να αμείβεται από τη δουλειά του, ούτως ώστε να σπουδάσει τα παιδιά του, να του δώσει την ευκαιρία να κάνει παιδιά, να του δώσει την ευκαιρία να τα μεγαλώσει τα παιδιά με αξιοπρέπεια και χωρίς να στερείται, φίλες και φίλοι, το ψωμί. Σήμερα, φίλες και φίλοι, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί, χωρίς να σας φαίνεται υπερβολικό αυτό, πιστέψτε με ειλικρινά, που έχουν ανάγκη ένα κιλό κρέας, που έχουν ανάγκη μια φρατζόλα, έχουν ανάγκη ένα καφέ, πόσο μάλλον ένα καφέ. Φίλες και φίλοι, είμαστε σε μια χώρα που δεν είναι η γέρικη χώρα, αλλά είναι ψυχολογικά άρρωστη χώρα. Και αυτή η αρρώστια της δεν είναι άλλη από μία: αδυνατεί ο Έλληνας να τα καταφέρει. Αδυνατεί ο Έλληνας να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, να ανοιχτούμε άλλο ούτε τη φτώχεια, ούτε το σπίτι μας να διαλύεται, να βλέπουμε τα παιδιά μας σε καθημερινή, μια καθημερινή εικόνα σε μαρασμό επαγγελματικό, οικονομικό, ψυχολογικό. Δεν μπορούμε, φίλες και φίλοι, να αναγκάσουμε τα παιδιά μας να γίνουν απατεώνες και κλέφτες. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι άσχημο αυτό που λέω. Και το ξέρω. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Και αν το βαρύδιο είναι η Ευρώπη, ας φύγουμε επιτέλους από την Ευρώπη. Ας πεινάσουμε ακόμα 10-15 χρόνια και μετά τα παιδιά μας να βρουν μια πατρίδα που θα μπορούν να ζήσουν. Θα μου πεις 10-15 χρόνια ακόμα? Ενέ σε σύγκριση με αυτά που είπε ο κύριος Τουρνάρας, ότι για να έρθει η χώρα μας στο επίπεδο του 1970 τόσο, δηλαδή στη δεκαετία του 70, θα πρέπει να περάσουν 40 χρόνια. Προτιμώ τα 10 παρά τα 40. Προτιμώ τα 10 παρά τα 40. Ειλικρινά, πιστέψτε με, το λιγότερο δυνατό κακό να ζήσω. Έχω ζήσει τόσα χρόνια κακά. Δεν θα αντέξω άλλα. Και αυτό που λέω,
Το λένε εκατομμύρια Ελλήνων. Πού? Πού? Ενδεχομένως είναι ψηφοφόροι του Μητσοτάκη. Είναι ψηφοφόροι του Ανδρουλάκη. Είναι ψηφοφόροι του Κασελάκη. Είναι ψηφοφόροι του Κουτσούμπα. Είναι ψηφοφόροι όλων εκείνων οι οποίοι έχουν ευθύνη. Μεγάλη ευθύνη. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο.